Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα career mode με την BAM. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είμαστε στην 6η θέση με 13 βαθμούς από ό,τι βλέπετε. Και παίζουμε με τη Walsall εκτός έδρας, η οποία έχει 11 βαθμούς. Είναι πάρα πολύ κοντά μας. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι ένα ματς που πρέπει να κερδίσουμε. Σήμερα αποφάσισα να δοκιμάσουμε ένα διαφορετικό σύστημα από ό,τι βλέπετε. Να παίξουμε με δύο επιθετικούς μπροστά, με το Γιώργο και το Μάντνεϊ. Ο Γιώργος κάθε φορά που μπαίνει αλλαγή είναι πάρα πολύ καλός. Τα κύπελα που παίζει βασικός είναι πάλι πάρα πολύ καλός. Οπότε είπα να δοκιμάσω αυτό σήμερα. Ο Μάντνεϊ αυτό το μείον ένα δεν ξέρω κατά πόσο τον επηρεάζει. Πείτε μου γενικά κάτω στα σχόλια άμα τον επηρεάζει πολύ αυτό. Άμα δεν ξέρω καν, δεν έχω ιδέα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φεύγει ο Πάνος. Έχει χώρο. Μπορεί να ανοίξει το σκορ. Θα χάσουμε τεράστια ευκαιρία. Τεράστια. Και εδώ είναι επικίνδυνα. Πολύ επικίνδυνα. Με μια κεφαλιά από πολύ μακριά. Πάλι με κεφαλιά την πατάμε. Έχουμε φάει πολλά γκολ έτσι. Μπάλα έχει φύγει προς τα πίσω εκεί πέρα. Και αυτό το animation που έχουν βάλει να κάνουν τερματοφύλακα δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή κάνει κίνηση προς την μπάλα και απλά πέφτει και την αφήνει να μπει. Γιατί υπάρχει αυτό το χαζό animation? Δηλαδή τι είναι αυτό? Εδώ όμως ο Παπαδόπουλος θα χάσει τεράστια ευκαιρία. Ταϊτζόγλου όμως θα πάρει την κεφαλιά και θα ισοφαρίσει στο 90. Θα ισοφαρίσει στο 90 μετά από πολύ ωραίο κόρνερ. Μια εξαιρετική κίνηση στο πρωτοδοκάρι και θα στείλει την μπάλα στην απέναντι γωνία. Σε ένα πολύ δύσκολο μάτς. Εδώ θα λήξει το μάτς 1-1. Με γκολ ισοφάρισης στο 90 του Ταϊτζόγλου. Φύγαμε με το βαθμό από το εκτός έδρας μάτς με τη Walsall, ευτυχώς. Δεν θα ήθελα με τίποτα να ξεκινήσω με ήττα το επεισόδιο. Δεν ήταν άσχημο αποτέλεσμα, αλλά θα προτιμούσαμε τη νίκη. Παρ' όλα αυτά η ισοπαλία μας πήγε στην 5η θέση με 14 βαθμούς. Και έχουμε το επόμενο μάτς με την Κρόλι, η οποία έχει 5 βαθμούς και βρίσκεται στην 23η θέση. Πρώτη-τελευταία είναι αυτή, τι είναι? Η 23η, ναι, είναι πρώτη-τελευταία. Έχει μόλις μία νίκη στα τελευταία 8 μάτς στο πρωτάθλημα. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη. Σε αυτό το μάτζι να ξεκουράσω παίχτες, άλλαξα λίγο το σύστημα. Θα δοκιμάσω το 4-1-2-1-2, τον Άρου. Και θα παίξω με δύο μπροστά. Αυτός ο Μπαράν είναι ένας παίχτης που βγήκε από τις ακαδημίες. Και δεν έχω κι άλλον striker. Ουσιαστικά ο Χουντ και ο Μάντνεϊ παίζουν σε center forward, δεν παίζουν στα strikers. Και ο Μάντνεϊ είναι πολύ κουρασμένος, οπότε τον αφήσω εκτός αποστολής για αυτό το μάτζ. Και θα ξεκινήσω έτσι. Ξεκινήσουμε. Αχ.
πάλι από σέντρα, κλασικά, πάλι από κεφαλιά, κλασικά. Μια σέντρα που πέρασε από όλους, η άμυνα κοιμότανε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο εκτός θέσεων όλοι. Παιδιά, νομίζω πως είναι αδύνατο να τους πάρω την μπάλα. Δεν ξέρω πως αυτή η ομάδα είναι πρώτη τελευταία. Νιώθω πως παίζω με ομάδα της πρώτης εξάδας της Premier League. Παιδιά, κόντρα, μετά από κόντρα, μετά από κόντρα, μετά από κόντρα, τους κλέβω την μπάλα, την ξαναδίνει πίσω. Κόντρα, μετά από κόντρα, μετά από κόντρα, μετά από κόντρα. Και πώς το τρώει αυτό ο Γκουντής? Πώς το τρώει αυτό? Ακίνητος να καθόταν να το έχει πιάσει. Πήγα να πω μειώσαμε. Μπερμπάτοφ, γιατί εκεί παίρνει διαιτητής? Παιδιά, δεν ξέρω πως κυκλοφόρησα τόσο ωραία την μπάλα. Ο τερματοφύλακας ήταν εκτός εστίας. Πως χάθηκε αυτό? Δείτε εδώ χώρο που έχει και τη στέλνει έξω. Το μάτς τελείωσε, χάσαμε 0-2 εντός έδρας από την πρώτη τελευταία Crowley. Οι παίκτες μου έχαναν τάχαστα. Οι αντίπαλοι έπαιζαν σαν την Μπαρσελόνα του 9, του Guardiola. Δυστυχώς χάσαμε και προχωράμε στο επόμενο. Μετά από ένα πολύ δύσκολο match, με τη Leicester που είχα παίξει, που είναι τις πρώτες θέσεις στη Championship, δύο κατηγορίες πάνω, δεν ήταν όσο καλή όσο η πρώτη τελευταία της League 2. Οπότε προχωράμε και παίζουμε στο επόμενο με την Cheltenham για το EFL Trophy, ή όπως λέγεται αυτό, στο οποίο προηγούμενο match χάσαμε με την... ποια παίζαμε? Με την Cambridge, χάσαμε 3-2. Πάμε να κερδίσουμε αυτό το match. Εδώ θα πάρουμε την κεφαλιά και θα ανοίξουμε το σκορ με την Cheltenham. Θα κάνουμε το 1-0. Εδώ ο Μάντινι θα ξαναπάρει την κεφαλιά και θα κάνει το 2-0, πάλι από corner. Αφού δεν μας αφήνει να τα βάλουμε από τα τέτ, θα τα βάλουμε από τα corner, δεν πειράζει. Τσαούσι φεύγει από τα πλάγια. Θα πάρει το rebound και θα κάνει το 3-0. Σε ένα λίγο τυχερό γκολ. Αν είτε εξ αρχής κόντραρε το σουτ που έκανε, αλλά ήταν αρκετά τυχερό. Εδώ πήγαμε να πλασάρουμε στην απέναντι γωνία. Κόντραρε στον αμυντικό, πήγε δοκάρι και επέστρεψε στο Τσαούσι και ουσιαστικά την έσπρωξε σε άδειο τέρμα. Ανεβαίνουμε από πλάγια. Φτάνει μπάλα στο Μάντνεϊ, στον Παπάζογλου, που με ένα απίστευτο τελείωμα θα κάνει το 4-0 στο 42. Κυκλοφορήσαμε πολύ ωραία την μπάλα και η μπάλα πήγε δοκάρι, δοκάρι και μέσα. Πολύ ωραίο τελείωμα.
Ανεβαίνουμε με τον πάνω. Ο Μάντινι βγαίνει μόνος του και θα ολοκληρώσει το hat-trick. Θα κάνει το 5-0 σε ένα αρκετά εύκολο match. Πολύ ωραία κίνηση εδώ. Να δούμε αν θα ξανακαταφέρει ο Μάντινι να τους κερδίσει στον αέρα. Θα το ξανακάνει. Θα σκορά το 4ο του goal και θα κάνουμε το 6-0. Εδώ θα τελειώσει το match μάλλον. Και επιτέλους νομίζω πως για πρώτη φορά καταφέραμε να κρατήσουμε clean sheet. Μετά από 11 αγώνες, 12, κάτι τέτοιο. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, πρέπει αυτό να είναι το πρώτο clean sheet. Κλείσαμε με νίκη το επεισόδιο. Δεν θα παίξω άλλο match για σήμερα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε νίκη στο πρωτάθλημα σε αυτό το βίντεο. Τη μοναδική νίκη την κάναμε στο κύπελο, στο EFL, εναντίον της Cheltenham. Φέραμε ισοπαλία με την... δεν θυμάμαι ποια φέραμε ισοπαλία. Και χάσαμε 0-2 εντός έδρας από την πρώτη τελευταία Crowley, αν δεν κάνω λάθος. Σε ένα match που μου φάνηκε ότι δεν είναι η ομάδα που είναι πρώτη τελευταία. Στο επόμενο match παίζουμε με την Crew, εκτός έδρας, που είναι 16η, εμείς βρισκόμαστε στην 7η θέση. Ελπίζουμε να πάρουμε την νίκη σε αυτό το match, τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Παιδιά, αφήστε ένα like στο βίντεο άμα σας άρεσε. Άμα σας αρέσει γενικά αυτή η σειρά, μου την απολαμβάνει, θα βοηθήσει πολύ. Όπως και ένα subscribe θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο, όσοι φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο. Και τα λέμε στο επόμενο.